καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Καλά, Περίμενα τόσο πολύ να το πω αυτό. Παρασκευή. Παρασκευή. Πολύ διάθεση σήμερα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι κουραζόμαστε κι εμείς. Γι' αυτό περιμένουμε όπως και την Παρασκευή. Ναι. Περνάμε πολύ όμορφα, αλλά θέλουμε και ένα Σαββατοκύριακο έτσι να χαλαρώσουμε. Όλοι. Νομίζω χαιρόμαστε και εμείς και εσείς. Πρέπει να στείλουμε χρόνια πολλά στην Παντάνα, στα το κορίτσι μας έχει γενέθλια. Τη έστειλα το πρωί. Χρόνια πολλά. Γενέθλια κούκλα. Να τη χαιρόμαστε, να τη χαίρονται όσοι την αγαπούν. Το κορίτσι μας που ήταν εδώ τόσο καιρό. Να είμαστε και ευτυχισμένοι και να μας ξανάρθει. Ναι, θα έρθει να τη τα κάνουμε και από κοντά. Λοιπόν, χθες ξέρεις τι σκεφτόμουν, να θυμάσαι ή χθες ή προχθές που δείξαμε το Underwater Love, το υποθαλάσσιο βίντεο αυτό το υπέροχο. Προχθές. Σκεφτόμουν, ναι. Αμέσως μετά, την ίδια μέρα, μου έβγαλε αυτό που βγάζουν το Facebook Memories. Προτινώ. Α, Memories. Όχι. Και ήρθε, τι, για πες μας την ανάμνησή του. Ήρθε μία ανάμνηση από το ενηδρίο της Ισπανίας και σκεφτόμουν ότι όλα τα ενηδρία της Ευρώπης δεν έχουν τίποτα παραπάνω από το ενηδρίο το δικό μας, που είναι ένας μαγικός θαλάσσιος κόσμος δίπλα μας, θαλάσσιος κόσμος της Μεσογείου και όχι μόνο. Όχι. Έχει, απαρτίζεται από ανθρώπους, δραστήριους, δημιουργικούς, που κάνουν απίστευτα εκπαιδευτικά προγράμματα και είναι εδώ δίπλα μας και μπορούμε να το επισκεφθούμε και να περάσουμε υπέροχα. Και ποιος δεν έχει πάει και ποιος δεν το έχει αυτό το πράγμα στις αναμνήσεις του και όποιος δεν έχει πάει πρέπει οπωσδήποτε να πάει. Πάμε στον καλεσμένο μας όμως. Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη τον Φουριαλάκη, είναι βιολόγος και ήρθε εδώ για να μας μεταφέρει σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πραγματικά το Ενηδρίο Κρήτης δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ενηδρία μας, το επιβεβαιώνουν οι επισκέπτες. Μας, ακόμα και οι ξένοι επισκέπτες. Και όποιος μπει στη βαθμολογία, Μιχάλη, γιατί το παρατήρησα και χθες αυτό και στο TripAdvisor και σε άλλους συνδέσμους, έχει τις καλύτερες κριτικές και από άποψη όμως όσων δουλεύουν εκεί μέσα, αλλά και από το χώρο που είναι ένας υπέροχος χώρος. Προσπαθούμε το καλύτερο κάθε φορά. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για μας οι επισκέπτες του Ενηδρίου να φεύγουν χαμογελαστοί, να τους αρέσει αυτό που βλέπουν και χαιρόμαστε γι' αυτό. Να κάνουμε μια σύντομη ξενάγηση στο Crete Aquarium, έτσι. Να πούμε τα πιο παράξενα, τα πιο όμορφα, τα πιο εκεντρικά από τα ζωάκια που έχετε εκεί. Καταρχάς, μιλάμε για ένα ενηδρίο που φιλοξενεί περισσότερους από 2.000 οργανισμούς, από πολύ μικρούς μέχρι τους μεγάλους καρχαρίες που αναμφισβήτητα κλέβουν την παράσταση, έτσι. Και ποιος δεν εντυπωσιάζεται, και μικροί και μεγάλοι. Και μεγάλη, καμιά φορά περισσότερο από τους μικρούς. Το ξέρω, το έχω δει και μπροστά στα μάτια μου να είναι παιδάκια τα οποία φοβούνται και να έχει κάτσει ο μπαμπάς να βγάζει φωτογραφία του καρχαρία. Αλλά έχει όμως ένα καλωστημένο εκπαιδευτικό πλάνο το ενηδρίο. Ακριβώς. Και είναι πολύ αξιόλογα όλα όσα γίνονται κατά καιρούς και με εκθέσεις αλλά και με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάθε χρόνο ανανεώνεται. Και είναι ως βάση του εκπαιδευτικού κορμού που υπάρχει στο δημοτικό. Ακριβώς. Ακολουθούμε την ύλη του σχολείου. Μπορώ να σας μιλήσω πολλές ώρες για αυτά, αν θέλετε, καθότι ανήκω και στην εκπαιδευτική ομάδα. Οπότε περνάνε και από τα χέρια μου όλα. Πραγματοποιείς και ο ίδιος, έτσι. Ακριβώς. Και αυτή η περίοδος για μας είναι, ας πούμε, η κορύφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Καθημερινά πλέον, από όταν άνοιξαν τα σχολεία μέχρι και που θα κλείσουν, έχουμε κάθε μέρα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματά μας, να ενημερωθούν, να μάθουν. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο κατά την περίοδο την σχολική. Έχουμε και το καλοκαίρι προγράμματα εκπαιδευτικά. Ακριβώς. Εκτός από τις δραστηριότητες τις καθημερινές μας, ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς και για διάφορα events που ετοιμάζουμε. Και για το καλοκαιρινό μας σχολείο, κάθε χρόνο φιλοξενούμε παιδιά γύρω στον Ιούλιο για 3 ή 4 εβδομάδες και περνάμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα, εδώ και οι μεγάλοι περνάνε καλά. Ναι, εγώ θέλω να ξαναπάω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο για τα παρασκήνια του ενηδρίου. Εσείς, οι αφανείς ήρωες, εσείς που ταΐζετε τα ζωάκια, που τα φροντίζετε, ποια διαδικασία ακολουθείτε για την επιβίωση των ζώων αυτών? Λοιπόν, οι επιστήμονες του ενηδρίου ασχολούνται καθημερινά με τη φροντίδα και των οργανισμών, αλλά και τον έλεγχο του νερού του ενηδρίου και είναι μεγάλο κομμάτι, γιατί φυσικά χωρίς υγιή ζώα και χωρίς προσεγμένο περιβάλλον δεν μπορούμε να έχουμε το ενηδρίο μας, έτσι, για να προσφέρουμε αυτό το μοναδικό θέαμα που προσφέρουμε. Κάνετε και έρευνες, νομίζω, μελέτες συνέχεια. Φυσικά, το ενηδρίο ανήκει σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, οπότε η έρευνα είναι στην καθημερινή μας ζωή και προσωπικά δική μου δουλειά είναι η διάχυση της γνώσης
στον κόσμο που επισκέπτεται, έτσι. Ως βιολόγος και όλα. Ακριβώς. Και υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση και η αλληλεπίδραση και από τον κόσμο, θεωρώ, από την ώρα που θα μπει εκεί μέσα. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς έχετε φροντίσει και έχει στηθεί έτσι κατάλληλα ο χώρος, αλλά και επειδή εσείς οι ίδιοι έχετε φροντίσει μέσα από άλλες δράσεις, όπως προσπαθώ τώρα να θυμηθώ μια πιο πρόσφατη που είχα πάρει και εγώ μέρος με την καρέτα, αν δεν κάνω λάθος. Η απελευθέρωση. Ναι. Mm-hmm. Κάνετε κατά καιρούς λοιπόν τέτοιες δράσεις που ευαισθητοποιείτε το κοινό, τους το εμπνέετε και βοηθάει και το κοινό και υπάρχει μια ωραία αλληλεπίδραση σε όλο αυτό. Ξέρετε, το Ενιδρίο, εκτός από το Ενιδρίο και εκτός από το ρόλο του ως εκπαιδευτικό κέντρο, είναι και κέντρο περίθαλψης θαλασσίων χελωνών. Οπότε κάθε χρόνο φιλοξενούμε πολλές θαλάσσιες χελώνες που έχουν είτε τραυματιστεί είτε αρρωστήσει και όταν γίνουν καλά, τις απελευθερώνουμε στο φυσικό τους περιβάλλον. Οπότε δίνουμε σε αυτή την απελευθέρωση και έναν πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Προσκαλούμε σχολεία, προσκαλούμε κόσμο, ώστε να πούμε και δύο πράγματα και για τα ζώα, αλλά και για τη ρύπανση των θαλασσών που απειλεί τις χελώνες, έτσι και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Mm-hmm. Και την προστασία του περιβάλλοντος και πώς μπορούν και αυτά να βοηθήσουν. Έτσι είναι. Πριν δύο μέρες, πριν τρεις μέρες, έπεσα πάνω σε ένα αφιέρωμα ρεπορτάζ που είχε κάνει ο Μάνεσης για τον καθαρισμό και την επικινδυνότητα του Ενιδρίου, που είναι πραγματικά σαν να βλέπεις ταινία τρόμου, Ευγενία. Του Ενιδρίου. Ναι, του Ενιδρίου μέσα, εκεί που είναι οι ταυροκαρχαρίες, εκεί που είναι πολλά ψάρια. Ταυροκαρχαρίες. Λοιπόν, είναι μια πολύ μαγική διαδικασία για αυτόν που το παρακολουθεί απ' έξω, αλλά δεν ξέρω πώς το βιώνουν από μέσα. Βέβαια, αφορά τους δύο. Προφανώς, κοιτάξτε, ναι, ας πούμε είναι για μας μια υπόθεση ρουτίνας ο καθαρισμός, αλλά στον κόσμο του Ενιδρίου ακόμα και οι απλές δουλειές αποκτούν μια διάσταση φαντασμαγορική, ας πούμε, όταν βλέπουν, γιατί είναι ανοιχτό στο κοινό, δηλαδή γίνεται ο καθαρισμός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ενιδρίου, οπότε είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις να γίνεται. Πάντα βουτάνε δύο δίτες, καθαρίζουν. Μιλάμε για τη δεξαμενή, βέβαια. Μιλάμε για τη δεξαμενή με τους καρχαρίες προφανώς. Ναι. Εγώ όταν είχα πάει, είχα συναντήσει δύο δίτες εκεί. Και λέω, Παναγία μου, δεν φοβούνται, πώς το κάνουν. Ένας ελέγχει πάντα και τσεκάρει να δει. Ένας ελέγχει και ένας καθαρίζει. Είναι άγρια ζώα, οπότε πρέπει να τα σεβόμαστε και να προσέχουμε. Και η τροφή όμως γίνεται με την ίδια έτσι, διαδικασία, όταν τα ταΐζουν. Μπαίνουν μέσα για την δεν τροφή. Δεν μπαίνει κάποιος μέσα για να ταΐσει τους καρχαρίες, απλά με ένα κοντάρι, ας πούμε. Α, ναι, γιατί θυμάμαι ότι άνοιγε από πάνω. Ακριβώς, είναι ανοιχτές οι δεξαμενές από πάνω και με ένα κοντάρι φέρνουμε την τροφή κοντά στον καρχαρία, ώστε να σιγουρέψουμε αν έχει ότι έχει φάει και πόσο έχει φάει. Άλλα ζωάκια που είναι επικίνδυνα πέρα από τον καρχαρία, δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι είχα ενθουσιαστεί με τις μέδουσες. Αλλά καθόμουν έτσι, μπορεί και μισή ώρα, τρία τέταρτα να τις κοιτάω. Είναι πολύ όμορφο θέμα και πολύ χαλαρωτικό. Και εγώ καμιά φορά ξεκλέβω λίγο χρόνο και πηγαίνω και τις βλέπω και ήρεμο. Έχεις μπει ποτέ σε διαδικασία να ταΐσεις? Να ταΐσω, όχι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στο Ενιδρίο που ασχολούνται με αυτό. Ακριβώς. Εμένα ο ρόλος μου είναι στα εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι. Και τα εκπαιδευτικά event του Ενιδρίου. Και μιας και το λέμε, τώρα την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα διαγωνισμό ρομποτικής φιλοξενεί το Ενιδρίο για μικρά παιδιά, το First Lego League, που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Ενιδρίο Κρήτης. Και παράλληλα προετοιμαζόμαστε για όλα τα βήματα του καλοκαιριού, όπως είπαμε, το καλοκαιρινό σχολείο. Επίσης, πέρυσι ξεκίνησε μια πολύ όμορφη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας στο Ενιδρίο. Δεν ξέρω αν είχατε την τύχη να το επισκεφτείτε. Κάτι, όχι. Λοιπόν, είναι μια πολύ όμορφη εφαρμογή, πολύ εντυπωσιακή. Φοράει κάποιος, όποιος επισκέπτης θελήσει, ειδικά γυαλιά και ακουστικά και μεταφέρεται σε κόσμους που δεν μπορούμε να μεταφερθούμε στην πραγματικότητα, κάποια θαλάσσια περιβάλλοντα, έτσι λίγο και ακραία. Ας πούμε την Άβυσσο, σε ένα ναυάγιο καταδιόμαστε. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σαν να είσαι σε παραμύθι. Ναι. Η εφαρμογή αυτή είχε ξεκινήσει πέρυσι. Βέβαια, έκλεισε το χειμώνα για κάποια αναβάθμιση. Είχε μεγάλη επιτυχία, οπότε την ξανανοίγουμε τις προσεχείς ημέρες για το κοινό μας. Τι είναι αυτό έτσι που. Εντάξει, εσύ εκπροσωπήσεις ένα μέλος απλά από το Ενιδρίο Κρήτης, αλλά τι θα ήταν αυτό έτσι το πιο extreme που θα μπορούσαμε να δούμε στο Ενιδρίο? Έχουμε δει κατά καιρούς τα Θεοφάνεια πώς τα γιορτάζετε με το δικό σας τρόπο, με το Σταυρό μέσα, με το Δίτη. Έχουμε δει τον Άγιο Βασίλη να κολυμπάει μέσα εκεί στο Ενιδρίο. Γενικά τα Χριστούγεννα είναι για το Ενιδρίο μεγάλη σημαντική περίοδος. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, οπότε πιστεύω θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί ακόμα πολλά να δώσει το Ενιδρίο. Έχετε σκεφτεί κάτι πολύ extreme που θα μπορούσε να γίνει εκεί μέσα? Και για εμάς τους μεγάλους, όχι απαραίτητα για παιδάκια, κάτι για τους μεγάλους. Κοιτάξτε, κατά καιρούς τα Θεοφάνεια πιο πολλούς μεγάλους τραβάνε. Αλήθεια, δεν φυσικά.
Κατά καιρούς φιλοξενούμε διάφορες εκθέσεις, ακόμα και χορευτικές παραστάσεις έχουν γίνει, γίνονται πολλά πράγματα. Και προτάσεις γάμων μέσα. Τα έχετε δει όλα, τα ξέρω, είμαι πολύ ενημερωμένη. Τα ξέρω, για πες. Θα το ξαναπώ, να το πέσουν προτάσεις γάμων εκεί μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως είπα, μικρές καθημερινές διαδικασίες στον κόσμο τον υποθαλάσσιο αποκτούν άλλη διάσταση, οπότε ακόμα και η πρόταση γάμου που είχε γίνει τότε, τη θυμάμαι γιατί την ετοίμαζα κιόλας, απέκτησε πολύ όμορφη, πολύ όμορφο χρώμα. Μπράβο στον γαμπρό, έγινε γαμπρός μετά, παντρεύτηκαν. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο στον γαμπρό. Και όχι μόνο, εντάξει, έχει ένα απίστευτο κλίμα, αλλά θα το ξαναπώ, το κλίμα δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι που απαρτίζουν έτσι το όλο δυναμικό. Και πραγματικά αντιλαμβάνομαι και εγώ, νομίζω και οι τηλεθεατές, ότι είσαι πολύ τυχερός που δουλεύεις εκεί και φαίνεται και από το πρόσωπό σου. Δηλαδή είσαι ενθουσιασμένος που μιλάς για αυτό το μέρος. Έχω να πω ότι μ' αρέσει και εμένα. Ναι, μεν είναι σκληρή δουλειά καμιά φορά, έτσι, αλλά νομίζω είναι μια δουλειά που σε ανταμείβει και ένα περιβάλλον πολύ όμορφο. Μιχάλη, εσύ έχεις επισκεφθεί σαν βιολόγος άλλα ενηδρία? Ναι, φυσικά. Επειδή ξεκινήσαμε, φυσικά, έτσι, φυσικά, είχα φυσικά, την περιέργεια. Πού, σε ποιες περιοχές? Φυσικά, και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Ωραίο Πορτογαλία. Ωραίο το ενηδρίο και της Ισπανίας. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, ή είμαι πολύ τοπικίστρια, ή όταν περιγυρώνω. Στην Ισπανία υπάρχουν πολλά ενηδρία, έτσι. Στη Βαρκελόνη πήγα εγώ. Στη Βαρκελόνη, στο ναι. Και έχεις μεταφέρει. Το μεγαλύτερο, συγγνώμη, μεσογειακό ενηδρίο βρίσκεται στη Βαλένθια. Α, mm-hmm. Και έχετε μεταφέρει κάποιες ιδέες από το εξωτερικό και σε εμάς? Ναι, αμέ, υπάρχει ανταλλαγή ιδεών. Καταρχάς, υπάρχουν δίκτυα ενηδρίων, οπότε ενημερωνόμαστε για τις δράσεις άλλων ενηδρίων. Ανταλλάσσουμε ακόμα και οργανισμούς με άλλα ενηδρία, έτσι. Δεν είμαστε αποκομμένοι. Το θέμα σε ένα κόσμο είναι να μην είμαστε αποκομμένοι, αλλά να συνεργαζόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε. Πώς λέγεται το. Αλλά πάλι είναι σε βαθμίδες. Τα προγράμματα, να μας μεταφέρεις λίγο στα προγράμματα του καλοκαιριού για τα παιδιά, να ενημερωθούν κιόλας. Μιλάμε για παιδιά δημοτικού, έχουμε εβδομαδιαία τμήματα κάθε καλοκαίρι στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά, τα απασχολούμε και με εκπαιδευτικά προγράμματα και με παιχνίδι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και πραγματικά έχουν περνάμε και τα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Έχουν το φαγητό, το φαγητό τους. Είναι σαν summer camp. Ακριβώς, ακριβώς. Εκπαιδευτικό summer camp. Περνάμε φανταστικά. Τέλεια, και με ένα τέτοιο εκπαιδευτή παρέα, δεν, δηλαδή, ειλικρινά, επειδή και σίγουρα δει, και οι υπόλοιποι που θα συνεργάζεστε πρέπει να είστε πολύ δυνατή ομάδα. Αν το λέτε αυτό για μένα, πρέπει να δείτε την υπόλοιπη ομάδα για να δείτε πόσο καλοί είναι όλοι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, ότι όταν έχεις πρόσχαρους ανθρώπους σε τέτοιους κλάδους, γιατί είναι όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει εκεί πέρα, έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ρόλο. Δεν μπορούμε να το δούμε μόνο ερευνητικά. Κάνουμε το κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά... Το διασκεδάζει. Ακριβώς, δεν μας αρέσει να είμαστε διδακτικοί, έτσι. Ναι. Μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη χαρά, έρχεται και η μάθηση. Είστε διαδραστικοί. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να συνεχίσετε έτσι το έργο σας, έτσι, όμορφα, χαρούμενα, δημιουργικά. Πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που φτιάχνετε αυτά τα ωραία προγράμματα και έχετε τόσο ωραίες ιδέες. Και όταν θα έχετε τις επόμενες νέες ιδέες, να δώσουμε ξανά ραντεβού εδώ. Αμέ, βέβαια. Το λέω και σε εσάς. Να μας έρθετε ξανά να τις δείξουμε έτσι στο κοινό μας. Και να τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.